Συμμετέχοντας στην ημέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία 28 του Απρίλη, αντιπροσωπεί εκλεγμένων συνδικαλιστών της αγωνιστικής εισπήρωσης υγειονομικών στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΥΠΕ και βάζοντας τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία αναδεικνύουμε και διεκδικώντας άμεσα την επίλυσή του. Αναδείξαμε τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και το επιτακτικό ζήτημα της άμεσης ενίσχυσης των νοσοκομείων με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εδώ και τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και τις βασικές προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών στο ύψος των αναγκών που υπάρχουν. Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 1/3 των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία μας είναι κενές. Οι ελάχιστες προσλήψεις με το σταγονόμετρο επικουρικών συναδέρφων σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες δεν μπορούν να λύσουν ούτε να αντιστοιχηθούν με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, όπου βγαίνοντας από την πρώτη φάση του επιδημικού κύματος περνάμε στην επόμενη, η πίεση στο σύστημα της υγείας θα συνεχίσει να είναι τεράστια. Υπάρχει νοσηρότητα και ασθενείς, χιλιάδες αυτή τη στιγμή που υποθεραπεύονται δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας μέσα στο πλαίσιο του lockdown που υπάρχει. Και παράλληλα η αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία παραμένει και η οποία παραμένει ως κίνδυνος και ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης είναι ορατός σε κάθε μας βήμα από εδώ και πέρα, δημιουργεί μια ακραία πιεστική συνθήκη στο σύστημα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή μαζική ενίσχυση σε προσωπικό, σε μόνιμο προσωπικό, σε μέσα, σε υλικοτεχνικές υποδομές και στη δυνατότητα το να υπάρξουν και μηχανισμοί επιδημιολογικής επιτήρησης, μαζικού εργαστηριακού ελέγχου, ενίσχυσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, οι οποίες και αυτές απαιτούν την ενίσχυσή τους σε προσωπικό, και όλα αυτά διαμορφώνουν μια συνθήκη όπου όχι απλά δεν φτάνουμε εμείς που είμαστε στο σύστημα, όχι απλά οι κενές οργανικές θέσεις των προηγούμενων ετών της κανονικότητας είναι τόσες πολλές που χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι να έρθουν και να τις καλύψουν, αλλά βάζουν και επιτακτικά το ζήτημα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση και της ένταξης του προσωπικού στο κεντρικό σχεδιασμό που απαιτείται αυτή τη στιγμή και της επίταξης των υποδομών του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κρεβάτια της ΜΕΘ, αλλά και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες που χρειάζονται αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες του λαού σε υπηρεσίες υγείας.